μηχανοκίνητος αθλητισμός των Βαλκανίων επικεντρώνεται ξανά στο μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο της χώρας, καθώς 120 αθλητές από όλες τις βαλκανικές χώρες θα αγωνιστούν στο πλαίσιο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσυκλέτες, το οποίο θα διεξαχθεί πάλι στις Έρες από σήμερα μέχρι και την Κυριακή. Οι αθλητές καλύτεροι των Βαλκανίων θα αγωνιστούν ανακατηγορία, με τους ταχύτερους να δίνουν σκληρή μάχη για μια θέση στο βάθρο των νικητών. Σήμερα και το Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, 8, 9, 10 Απριλίου, έχει Βαλκανικό Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας. 120 συμμετέχοντες από όλες τις χώρες από Βαλκάνια, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία. Είναι εδώ ήδη από χθες και ετοιμάζονται. Σήμερα είναι οι ελεύθερες δοκιμές τους. Σήμερα έγινε ο τεχνικός έλεγχος και τα ελεύθερα δοκιμαστικά, ενώ το Σάββατο θα γίνει η χρονογράφηση και την Κυριακή οι αγώνες. Αύριο είναι τα χρονομετρημένα, οι χρονομετρημένες δοκιμές και την Κυριακή οι αγώνες. Οι αγώνες θα ξεκινούν από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη και θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Είναι ελεύθερη είσοδος, δεν έχει εισιτήριο. Μπορεί να έρθει οποιοδήποτε να παρακολουθήσει σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο για το COVID-19.